από ότι 40.000 νέα περιστατικά καρκίνου διαγνώσκονται στα ελληνικά νοσοκομεία αλλά και στα ελληνικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρία, και από την άλλη μεριά 28.000 συνάνθρωποι μας χάνουν κάθε χρόνο τη μάχη με τον καρκίνο. Με αφορμή την ημέρα κατά του καρκίνου, ενημερωτική εκδήλωση με κύριο θέμα την πρόληψη μέσω μαστογραφίας, τεστ, ΠΑΠ, κολονοσκόπησης και δαχτυλικής εξέτασης, έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, παρουσία του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, καθώς και εξειδικευμένων γιατρών. Δυστυχώς, ο καρκίνος του μαστού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ακόμη πρωτογενώς. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε την ακριβή αιτία του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο καρκίνος του μαστού να είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες και να αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου σε γυναίκες ηλικίας μέχρι και 55 ετών. Σε διάστημα ενός έτους, περίπου 1,3 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο θα προσβληθούν από καρκίνο του μαστού και θα έχουμε περίπου 1,3 εκατομμύρια νέα περιστατικά. Σε διάστημα επίσης ενός έτους θα πεθάνουν περίπου 500.000 γυναίκες ή και άντρες, καθώς βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι το 0,5% του καρκίνου του μαστού αφορά τους άντρες. Έτσι λοιπόν, ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση και θέλω να το πω αυτό γιατί έρχονται στο νοσοκομείο μας και περιστατικά με καρκίνο μαστού σε άντρα, τα οποία έρχονται πολύ αργά στο ακτινολογικό και έρχονται και πολύ αργά στο κλινικό γιατρό τους. Γιατί συνήθως οι άντρες όλοι πιστεύουν ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά μόνο τις γυναίκες. Δεν είναι όμως έτσι αυτό. Με τα τεστ του Παπανικολάου είναι πιθανόν επίσης να αναισθηθούν και αλλοιμώξεις του γεννητικού συστήματος, όπως είναι οι μύκητες, οι τριχομονάδες, ο αιμόφυλος κλπ. Αλλά δεν είναι ο σκοπός αυτής της εξέτασης. Σε συνδυασμό με τη γυναικολογική εξέταση, το τεστ ΠΑΠ είναι μια από τις σημαντικότερες προληπτικές εξετάσεις. Το τεστ του Παπανικολάου ονομάζεται έτσι προς τιμή του διάσημου Έλληνα βιολόγου και ερευνητή Γεώργιου Παπανικολάου που το ανακάλυψε. Ο Γεώργιος Παπανικολάου, κατά τη μελέτη της ορμονικής ορίμανσης του κολπικού βλενογόνου, ανακάλυψε ότι κακοήθη κύτταρα μπορούσαν να παρατηρηθούν στο κολπικό υγρό γυναικών με καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Τα τελευταία 50 χρόνια, ξανόμενης μαζικής εφαρμογής του τεστ ΠΑΠ στον έλεγχο του γυναικείου πληθυσμού, έχει μειώσει θεαματικά το ποσοστό θανάτων από τον καρκίνο του τραχύλου μήτρας. Εδώ φαίνεται σχηματικά ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο θα αναλύσω αμέσως τώρα. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας συνήθως προσβάλλει πρώην υποψιακές γυναίκες. Ο διπολασμός του παγκοσμίως φτάνει στις 500.000 νέα περιστατικά ετησίως, εκ των οποίων οι 270.000 θα καταλήξουν κάποια στιγμή από την νόσο. Ο πυπολασμός στην Ευρώπη ανέφερε στις 33.500 νέα περιστατικά ετησίως, ενώ η ετήσια θνητότητα παγκοσμίως φτάνει στις 250.000. Δηλαδή, μία γυναίκα πεθαίνει καθημερινά από καρκίνο του τραχύλου της μήτρας κάθε 2 λεπτά. Στην Ευρώπη τώρα η ετήσια θνητότητα ανέφερε στις 15.000, που αυτό σημαίνει ότι 40 γυναίκες πεθαίνουν την ημέρα ή περίπου 2 γυναίκες πεθαίνουν ανά ώρα στην Ευρώπη. Ένα φυσιολογικό τεστ ΠΑΠ, όπου φαίνονται όλα αυτά είναι πλακώδη κύτταρα, είναι δηλαδή τα κύτταρα τα οποία βρίσκονται στον κόλπο της γυναίκας, με τα πλακώδη κύτταρα του κολπικού επιθυλίου, είναι φυσιολογικό. Στην δεύτερη εικόνα βλέπουμε μια HPV λίμωξη, όπου φαίνεται το παθογνωμικό για τη διάγνωση του HPV, κυλοκύτταρο, είναι αυτό, είναι αυτό. Έχει, βλέπετε, σε αντίθεση με τα πλακώδη κύτταρα, τα φυσιολογικά, υπάρχει αυτή η άλοπτη, αυτό το διαβιές, αυτό το κενό γύρω από τους πυρήνες. Στην τρίτη εικόνα φαίνεται μια υψηλού βαθμού ενδοεπιθυλιακή αλλίωση και στην τέταρτη εικόνα ένα πλακώδες καρκίνωμα του τραχύλου της μήτρας. Δυστυχώς, και μιλάμε στο κατόφλι του 2017, στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά και προηγούμενα, τα εθνικά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο έχουν σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια προληπτικές εκτάσεις, θα τις ακούσετε από τους συναδέλφους μου. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε μια κανονικότητα, παραδείγματος χάρη να θυμίζει μια δημόσια υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία τον ασφαλισμένο, όλοι πλέον είμαστε σε ένα ταμείο ασφαλισμένοι, ότι πρέπει να κάνει την Α ή την Β προληπτική εξέταση.